Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα κάνουμε μάθημα Photoshop. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω λίγο το πρόγραμμα πως έχει. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα ανεβαίνουν βίντεο και μαθήματα Photoshop ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, όπως φωτογραφία, όπως μοντάζ. Θα κάνουμε, πάμε, και άλλα πράγματα, πολλά άλλα. Θα σας δείξω ό,τι γνωρίζω και ό,τι ξέρω και ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω και να σας κάνω την καθημερινότητά σας ακόμα πιο εύκολη. Και την Κυριακή θα ανεβάζουμε κάτι πιο random σε βίντεο, πιο αστεία, πιο χαβαλέ, με παρέα, με φίλους, παίζοντας παιχνίδια. Και στο τέλος του βίντεο θα σας κάνω και εκεί ένα μάθημα, είτε μοντάζ, είτε κάποια φωτογραφία, είτε να σας δείχνω το thumbnail που θα ανεβάζω, πώς θα το φτιάξω. Οπότε να μην ξεφεύγουμε από τα μαθήματα που θα κάνουμε. Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια φύση για ένα DJ. Προσοχή! Μπορούμε να πάρουμε τις βασικές λειτουργίες που θα χρησιμοποιήσω και να φτιάξουμε μια φύση για το μαγαζί μας. Μπορούμε να φτιάξουμε μια φύση για οπουδήποτε χρειαζόμαστε. Εγώ τώρα θα πάρω ως βάση όμως μια φωτογραφία ενός DJ πολύ γνωστού και θα σας δείξω πώς μπορώ να το φτιάξω μια φύση. Ανοίγουμε το Photoshop και θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πάρα πολύ εύκολα. Μόνο με το Photoshop. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Εγώ πήρα το γνωστό σε όλους Hardwell. Έγραψε πάνω το όνομά του, έβαλα κάτω την ημερομηνία, χρησιμοποίησα διαφορετικές γραμματοσειρές και ένα εφεδάκι στη μέση που το κάνω να διαφέρει λίγο από την υπόλοιπη φωτογραφία και να δώσει λίγο χρώμα. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να το φτιάξουμε. Εμένα μου πήρε ακριβώς 5 λεπτά να σας δείξω. Θα μας πάρει λίγο παραπάνω για να σας δείξω τη διαδικασία, αλλά αν σπάσει το χέρι σας στο Photoshop, θα δείτε κι εσείς ότι στα 5 λεπτά μέσα θα μπορείτε να βγάζετε τέτοια αποτελέσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. File, New. Να ανοίξουμε καινούριο project από την αρχή. Εγώ έχω το Photoshop του 2017. Διευκρινίζω ότι δεν θα το βγάζει έτσι, οπότε αν σας το ανοίξει στο File New, μην εκπλαγείτε γιατί είναι διαφορετικό. Έχουμε πει ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε και από το 16. Λοιπόν, εγώ τα έχω εδώ πάνω, εσείς τα έχετε σε παράθυρα, θα σας ανοίγει σε κουτάκια. Ανοίγουμε ένα default print size, αν πάμε στα print, ανοίγουμε ένα default α4, δεν το πειράζουμε εάν θέλουμε α4, μπορεί να θέλουμε η αφίσα μας να είναι α3 ή να είναι μεγαλύτερη ή να είναι μικρότερη. Διαλέγουμε όποιο εμείς θέλουμε για την αφίσα μας. Εγώ θα διαλέξω ένα α4 γιατί συνήθως οι αφίσες, θα διαλέξω ένα α3 γιατί συνήθως οι αφίσες εκτυπώνονται σε α3. Είτε α4 είτε α3, ό,τι σας βολεύει καλύτερα. Το επιλέγουμε και πατάμε create. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δώσουμε χρώμα στο background. Θα το κάνουμε ένα απλό light gray, όπως το έχω κάνει εδώ ακριβώς. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πίσω, διαλέγουμε ένα light gray, νομίζω αυτό είναι ok. Ερχόμαστε λοιπόν από εδώ πέρα στα switches, άνοιξα και το pointer για να βλέπετε πού ακριβώς είναι το ποντίκι μου, όταν ξεκίνησα το βίντεο ξέχασα να το ανοίξω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ ακριβώς, αλλάζουμε από τα switches το χρώμα, από εδώ από το βελάκι όπως έχουμε δείξει, και ερχόμαστε στο κουβά και πατάμε κλικ για να γίνει γκρι η φωτογραφία μας. Τώρα εδώ το background που έχω εγώ από πίσω είναι ακριβώς το ίδιο γκρι. Να το κάνω λίγο πιο light, νομίζω κάπου εδώ, για να το βλέπετε καλύτερα. Νομίζω έτσι είναι ακόμα πιο καλά. Τώρα, να δώσουμε, το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε και να σχεδιάσουμε εδώ ακριβώς τη γραμμή την φούξια. Ερχόμαστε στο switch, αφήνουμε το background πίσω, το κρατάμε και το άσπρο το κάνουμε το φούξ που θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει πολύ. Ερχόμαστε πάλι στο κουβά. Έχουμε πλεγμένο το layer 1 που το έχουμε φτιάξει από εδώ, όπως έχουμε πει. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς και πατάμε click και δημιουργείται το layer. Προσοχή, μην βάψετε το background, δεν θα μπορέσετε μετά να δουλέψετε. Κάνουμε πάντα καινούριο layer. Πατάμε click και φτιάξαμε το φούξ μας. Ερχόμαστε στο polygon. Ερχόμαστε πάνω στο φούξ. Έχουμε επιλεγμένο το layer 1. Ωραία. Και κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε free transform. Το μετακινούμε προς τα πάνω. Το περιστρέφουμε. Διαγώνια. Και τραβάμε έξω για να μεγαλώσει και να είναι μέσα στα πλαίσια και τα περιθώρια που έχουμε. Νομίζω έτσι είναι ok, το κεντράρουμε και στη μέση και πατάμε enter. Δώσαμε τη βάση μας. Τώρα, πρέπει να φέρουμε τη φωτογραφία. Οπότε πάμε file, πάμε open. Θα ανοίξω και τα δύο.
αυτόν εδώ πέρα τον έχω σβήσει, όπως βλέπετε την ίδια φωτογραφία, απλά έχω βγάλει το background. Ας σας δείξω καλύτερα το πως βγάζουμε το background άλλη μια φορά. Ερχόμαστε στα εργαλεία μας και επιλέγουμε την Magic σβήστρα. Ερχόμαστε εδώ, δηλαδή είμαστε στη σβήστρα και ερχόμαστε στη Magic που είναι στο τέλος. Και κάνουμε στο background, το έχουμε επιλέγον και κάνουμε click. Βλέπετε ότι σβήνει, αλλά η σβήστρα είπαμε σβήνει με βάση το χρώμα. Δηλαδή ξεχωρίζει το μαύρο από το γκρι και σβήνει το γκρι. Επειδή εδώ πέρα αυτό το χρώμα έχει γίνει με gradient, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι, γι' αυτό δεν σβήνει όλη την επιφάνεια του γκρι. Οπότε πατάμε 1, ερχόμαστε στη γωνία, πατάμε 2, ερχόμαστε κάτω, πατάμε 3, ερχόμαστε κάτω, πατάμε 4 και βλέπετε ότι σιγά σιγά το background σβήνει. Χωρίς να φεύγει η φωτογραφία μας. Πολύ απλά σβήσαμε το background. Ερχόμαστε, κάνουμε κλικ στο κενό για να φύγουν τα επιλέξιμα κομμάτια. Ερχόμαστε επάνω αριστερά και επιλέγουμε το tool για να μετακινήσουμε τη φωτογραφία μας δίπλα. Κρατώντας πατημένο το κλικ, το αριστερό κλικ, πάμε τη φωτογραφία στην αριστερή καρτέλα και την αφήνουμε. Κάνουμε δεξί κλικ, πατάμε free transform, shift πατημένο και τραβάμε τη φωτογραφία. Τώρα θέλουμε τον Hardwell να τον εξαφανίσουμε. Προσέξτε, δεν θα τον πάω πίσω από το ροζ, θα σας δείξω τι θα γίνει. Ερχόμαστε εδώ κάτω, ερχόμαστε στη μάσκα μας, έχουμε δείξει πως βάζουμε μάσκα, θα σας ξαναδείξω. Πατάμε επάνω, έχουμε επιλεγμένο το layer 2 ή αλλιώς το Hardwell. Κάνουμε add mask. Πατάμε τη μάσκα και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα κουτάκι ακριβώς δίπλα που είναι δεμένο με μια λυσίδα. Είπαμε έναν πολύ εύκολο τρόπο για να μην καθόμαστε και βάφουμε από πάνω όλη τη φωτογραφία. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι πρέπει να γίνει μαύρο για να εξαφανιστεί και μετά να δώσουμε την αίσθηση ότι στο σημείο που θέλουμε εμφανίζεται. Πάρα πολύ εύκολα πατάμε Ctrl J και βλέπετε ότι πολύ εύκολα το άσπρο το κουτάκι έγινε μαύρο. Εδώ ακριβώς. Και ο Hardwell εξαφανίστηκε. Τώρα, εάν πάρουμε το άσπρο χρώμα και αρχίσουμε και βάφουμε τη φωτογραφία, ο Hardwell θα αρχίσει στο σημείο εκείνο να εμφανίζεται. Έχουμε επιλεγμένο όχι την φάτσα του Hardwell στο σημείο αυτό, έχουμε επιλεγμένο το σημείο που είναι το κουτάκι το μαύρο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε επιλεγμένο το άσπρο για να δώσουμε την αίσθηση ότι εμφανίζεται. Και τώρα, ερχόμαστε στο Magic Tool, επιλέγουμε το Fuchs και κάνουμε κλικ για να επιλέξουμε το κουτάκι αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Και ερχόμαστε έχοντας πατημένο το Fuchs, χωρίς να το σβήσουμε, και επιλέγουμε το μαύρο κουτάκι. Πολύ απλά. Και παίρνουμε, έχοντας, δεν το βγάζουμε, το έχουμε επιλεγμένο. Παίρνουμε τη βούρτσα μας και ζωγραφίζουμε. Μισό λεπτάκι, ερχόμαστε πρώτα, παίρνουμε τη βούρτσα μας, ερχόμαστε στο size, τη μεγαλώνουμε για να μην παιδευόμαστε κλικ και βάφουμε αυτό το σημείο εδώ να εμφανιστεί ο Hardwell. Τόσο απλά. Επιλέγουμε το Polygon Lasso. Ερχόμαστε ξανά στο Fuchs. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο Fuchs και πατάμε Select Inverse. Ουσιαστικά θα επιλέξει όλα τα υπόλοιπα σημεία που είναι εκτός του Fuchs. Πατάμε κλικ και βλέπετε ότι έχει επιλεχτεί το κάτω και το πάνω εκτός από το Fuchs. Επιλέγουμε ξανά αυτό το σημείο ακριβώς. Το μαύρο κουτάκι που βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί, το σημείο που έχουμε βάψει έχει δημιουργηθεί και γίνει άσπρο. Και στο σημείο αυτό έχει εμφανιστεί ο Hardwell. Πατάμε κλικ επάνω ξανά στη βούρτσα μου. Ερχόμαστε εδώ, το κρατάμε όπως έχει. Απλά καλό είναι, πριν δεν τα άλλαξα, καλό είναι να έχετε επιλεγμένο αυτό εδώ πέρα που φαίνεται πιο αχνό. Αν επιλέξετε αυτό, θα σας γίνει φωτογραφία πολύ hard, πολύ καρφή. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να δίνει την αίσθηση ότι είναι πιο soft, ότι διαχέεται. Οπότε έχουμε επιλεγμένο αυτό. Και ερχόμαστε στο opacity και του χαμηλώνουμε λίγο πιο κάτω από το 50, γύρω στο 40 είναι ok. Και ερχόμαστε ουσιαστικά και περνάμε, εάν θέλετε αυτό το σημείο που δεν σας αρέσει να το σβήσετε, γιατί κάνατε κάτι το οποίο δεν σας άρεσε, κάνετε switch την αλλαγή των χρωμάτων, γι' αυτό κρατήσαμε το μαύρο, και αν βάψετε αυτό το σημείο θα δείτε ότι εξαφανίζεται πάλι. Για να μην είναι τόσο καρφή η φωτογραφία, δεν μου άρεσε.
Έτσι, να δώσουμε λίγο την αίσθηση ότι εξαφανίζεται με το μαύρο. Τώρα, ας δώσουμε λίγο πιο πολύ την αίσθηση στην πάνω πλευρά, λίγο στα μαλλιά του. Και ας πάρουμε το άσπρο, το μαύρο. Αυτό το κάναμε με το άσπρο και ας το περάσουμε άλλη μια φορά από εδώ πάνω για να δώσουμε την αίσθηση ότι και από αυτή την πλευρά χάνεται. Περάστε τόσες φορές θέλετε. Νομίζω έτσι είναι ok. Τώρα, εγώ θα πάρω το άσπρο ξανά και θα έρθω και θα ζωγραφίσω μόνο το πρόσωπό του. Μόνο το πρόσωπό του. Νομίζω έτσι είναι ok. Τώρα, πολύ απλά θέλουμε αυτό το σημείο εδώ πέρα το hardwell να είναι fuchs και από έξω πάνω και κάτω να πάρει το χρώμα το γκρι. Αυτό πόσο εύκολο θα είναι να γίνει. Ερχόμαστε, κάνουμε κλικ στο κενό με τον Polygon Lasso για να φύγουν οι γραμμές και ερχόμαστε εδώ ακριβώς, επιλέγουμε τον hardwell αυτή τη φορά και ερχόμαστε εδώ που λέει normal, κάνουμε κλικ και κατεβαίνουμε και πατάμε hard light. Έχει κρατήσει τα χρώματα της φωτογραφία κανονικά, απλά στο σημείο που είναι fuchs, ο hardwell έχει γίνει fuchs και πάνω και κάτω έχει πάρει τα άλλα χρώματα. Τώρα, θα πάμε να δημιουργήσουμε αυτές εδώ τις γραμμές. Θα σας δείξω έναν πολύ γελίο τρόπο να το κάνετε, πάρα μα πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να κάθεστε να παιδεύεστε. Αυτό το πράγμα θα σας χρησιμεύσει και σε άλλα πράγματα. Θα δείτε πόσο εύκολα, πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε. Ερχόμαστε στη βούρτσα μας, ερχόμαστε στο size, το βάζουμε στο 30. Επιλέγουμε το hard αυτή τη φορά, δεν θέλουμε να είναι soft, θέλουμε να είναι hard, σκληρή βούρτσα. Επιλέγουμε το opacity στο 100% και ερχόμαστε εδώ και δημιουργούμε ένα καινούριο layer. Ερχόμαστε, το ονομάζουμε white line ή όπως σας αρέσει εσάς και έχοντας εδώ πέρα ακριβώς το layer, ερχόμαστε κάτω και προσπαθούμε να βρούμε λίγο το κέντρο ανάμεσα στο fuchs και το gray. Δεν έχει σημασία αν δεν το βρούμε, απλά να είναι στο περίπου πάνω στη γραμμή. Ερχόμαστε πάνω ψηλά, πάνω στην ίδια ευθεία, στο περίπου και με shift πατημένο κάνουμε κλικ. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια ολόησια γραμμή. Μπορείτε να το κάνετε πέρα ως πέρα. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο παιχνιδιάρικο, θα φέρω τη γραμμή εδώ κάτω και θα δημιουργήσω πολλές γραμμές επάνω στη φωτογραφία. Προσέξτε τώρα ένα πανεύκολο κολπάκι. Δηλαδή, κλικ πατημένο, το αριστερό κλικ και κάνουμε drag. Alt click and drag. Και βλέπετε ότι η γραμμή μεταφέρεται, αλλά δεν μεταφέρεται η μία γραμμή που έχουμε, μεταφέρεται μία άλλη γραμμή. Δηλαδή, έχει κάνει ουσιαστικά copy τη γραμμή. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Εγώ θα φέρω μία εδώ πάνω. Αφήνω και βλέπετε ότι δημιουργήθηκε ένα line layer, ένα καινούριο layer που ονομάζεται white line copy. White line αυτό, white line copy αυτό. Εάν κάνω πάλι το ίδιο πράγμα, alt πατημένο, κλικ επάνω σε αυτό το line και το τραβήξω, βλέπετε ότι δημιουργείται μια άλλη γραμμή. Βλέπετε ότι ονομάζεται και ένα copy 2. Ας κάνουμε και άλλη μία. Κλικ πατημένο, alt πατημένο, συγγνώμη, κλικ και τραβάμε. Στη φωτογραφία τον έχω κάνει ασπρόμαυρο. Θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να τον κάνουμε ασπρόμαυρο για να μην φαίνεται τόσο αισθητή διαφορά από τον γκρι. Ερχόμαστε στο hardwell. Επάνω στο hardwell, όχι στο μαύρο κουτάκι, εδώ ακριβώς. Ερχόμαστε image, ερχόμαστε adjust image και ερχόμαστε στο black and white. Και αν το κάνετε click, γίνεται ασπρόμαυρο. Και πατάμε OK. Τόσο απλό. Συνεχίζοντας, θα γράψουμε εδώ πάνω το όνομα του DJ. Για την ώρα έχουμε το hardwell μπροστά μας, οπότε ερχόμαστε πάνω. Δημιουργούμε ένα καινούριο layer, το βάζουμε πάνω-πάνω. Είπαμε τα layer πάνε με σειρά προτεραιότητας και γράφουμε το όνομα του DJ. Hardwell. Τώρα εγώ θα πάρω αυτή τη γραμματοσειρά, θα τη χρησιμοποιήσω για να γράψω τα γράμματα της ημερομηνίας. Κάνω διπλό κλικ εδώ πάνω για να την αλλάξω και έρχομαι εδώ πέρα στις γραμματοσειρές και επιλέγω την αγαπημένη μου που έχω χρησιμοποιήσει και στο Glow. Και νομίζω είναι και πολύ ωραία για να δείξει την αίσθηση ότι υπάρχει glow. Χρησιμοποιεί την Harlow Solids Solid Italic. Μ' αρέσει πολύ σαν γραμματοσειρά. Το H θα το κάνω κεφαλαίο.
Έρχομαι στο λάσο, κάνω δεξί κλικ πάνω στο όνομά του, πατάω Fit Transform και θέλω τώρα να το κάνω, να το σηκώσω μόνο από αυτήν την πλευρά για να το κάνω να είναι διαγώνιο. Ερχόμαστε εδώ δεξί κλικ και πατάμε εδώ ακριβώς. Θα δείτε ότι τώρα άμα το σηκώσω μόνο από την μια πλευρά, το όνομα σηκώνεται. Όπως το ήθελα. Θα το κατεβάσω εδώ. Θα πατήσω Enter. Και θα έρθω στη γραμμή, νομίζω 2 είναι. Θα έρθω στο βελάκι και θα τη μετακινήσω από κάτω. Νομίζω το όνομα ήθελα λίγο ακόμα. Οπότε θα το κάνω λίγο ακόμα με την ίδια διαδικασία. Free Transform. Ξαναπατάω εδώ και κάνω ένα κλικ πιο πάνω. Εκεί είναι τέλειο. Ερχόμαστε, παίρνουμε και την πρώτη γραμμή. Τη δεύτερη μάλλον που κάναμε. Θα τη φέρω από κάτω. Να γίνει και σαν δίηση. Είδε τι ωραίο κόλπο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να το κάνω glow. Έχουμε δείξει πως γίνεται. Πάμε να το κάνουμε. Θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί σας έχω δείξει πως γίνεται. Τώρα ερχόμαστε, πάλι κάνουμε καινούριο text. Προσοχή, το text να μην είναι μέσα στο group σας, έτσι. Ερχόμαστε, πάταμε text, κάνουμε click. Βλέπετε ότι έχει πάει πάνω από το group. Και ερχόμαστε και γράφουμε music από κάτω party. Control Alpha, να επιλέξω όλη τη γραμματοσυρά. Και έρχομαι και βάζω τη γραμματοσυρά του Star Wars. Είναι γραμματοσυρά η οποία μου αρέσει πολύ και τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον ταφόν. Πατάμε click. Τώρα θέλω λίγο αυτό εδώ να το μεγαλώσω λίγο παραπάνω για να είναι στην ίδια αυτή με το party. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Νομίζω έτσι είναι τέλειο. Ερχόμαστε στο Polygon Lasso. Κάνουμε δεξί click, πατάμε Free Transform. Shift πατημένο και τραβάμε προς τα έξω για να το μεγαλώσουμε. Θα το μικρύνω λίγο για να μην πέφτει πάνω στη γραμμή. Νομίζω εδώ είναι τέλειο. Με το βελάκι θα το φέρω λίγο πιο πάνω και πατάω Enter. Μπορείτε τώρα να προσθέσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ας προσθέσουμε και την ημερομηνία που θα παίξει η μουσική ο DJ. Ας πούμε ότι είναι Δευτέρα, άντε να μην βάλω την ίδια μέρα. Πατάμε ότι είναι Δευτέρα. Ας βάλουμε αυτή, θα παίξουμε παιχνιδιάρικη. Αυτή μοιάζει με LED. Έτοιμη αφίσα μας. Μπορείτε να προσθέσετε το μαγαζί, τον τόπο, την τοποθεσία εδώ επάνω. Μπορείτε να βάλετε το Facebook. Μπορείτε να βάλετε το YouTube κανάλι σας. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Όπως σας βολεύει και όπως σας αρέσει. Πολύ εύκολα μπορείτε πλέον να περιστρέψετε και τα γράμματα ώστε να είναι πάνω. Νομίζω ότι θα έκανα λίγο μεγαλύτερο το όνομα του DJ. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε ξανά την Πέμπτη και την Κυριακή που θα είναι κάτι πιο γιόλο σε βίντεο, κάτι πιο random. Και σκέφτομαι να κάνω και κάτι πάρα πολύ ωραίο, να φέρω και άλλο κόσμο και να φάνει και άλλος κόσμος να μου κάνει παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ελπίζω να ήταν τόσο εύκολο όσο είναι για μένα και για εσάς. Δεν είναι κάτι δύσκολο όπως βλέπετε. Μπορείτε να φτιάξετε αφίσες οι οποίες βλέπετε και σας εντυπωσιάζουν πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνω και άλλη μια αφίσα κάποια στιγμή, να δώσουμε λίγο πιο πολύ χρώμα, λίγο πιο πολύ καπνό, τετράγωνα, ορθογόνια, λίγο πιο παιχνιδιάρικη. Αυτό ήταν το μάθημα. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.